Τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Εάν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στο ευρώ, δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί αυτό ανεξαρτήτως του επίπεδου του χρέους. Η δηλώση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών είναι για εσωτερική κατανάλωση, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών δεν μιλάει μόνο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μιλάει και στους Γερμανούς φορολογούμενους. Αυτό μπορούμε μέχρι το τέλος του χρόνου να καταλήξουμε στη συγκεκριμενοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων και δηλαδή, θα τραβήξουν πιθανά προς τα κάτω και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζει επιπόλαιους όσους μιλάνε για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας, στα στρατόπεδα έχουν διαμορφωθεί και η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι, όσο οι διαφορές που χωρίζουν Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Βερολίνο παραμένουν αγεφύρωτες. Η Κριστίν Λαγκάρντ ζητά ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 να πέσει στο 1,5%. Ο Βόλφγαν Σόιμπλε επιμένει πως δεν χρειάζεται να αλλάξει πρόβλεψη για 3,5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να καθοριστούν εδώ και τώρα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα για κούρεμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση λέει ναι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, όχι στα πρόσθετα μέτρα που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ναι στην διευθέτηση του χρέους. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνουμε αποδεκτά τα όσα ζητά το ΔΝΤΟΥ σε ό,τι αφορά τα μέτρα αλλά και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν έχω την αίσθηση ότι αύριο έχει επέλθει η συμφωνία. Κατά πάσα πιθανότητα πάμε για ένα νέο Eurogroup μέσα στο Δεκέμβριο. Δεν έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική ικανότητα της κυβέρνησης αυτής. Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα μονιμοποιήσει την εργασιακή ζούγκλα. Και να δούμε τι θα γίνει με το αυριανό Eurogroup.